Το νεκροταφείο της Νεάπολης είναι ένας χώρος ο οποίος έχει δημιουργηθεί στην είσοδό του το 7ο Δημοτικό Σχολείο. Παρόλα αυτά, από το σχολείο και μέσα, είναι ένας χώρος στον οποίο βρίσκονται τα γκαράζ του Δήμου, μια, ας το πούμε, άτυπη χωματερή, δηλαδή μπορεί κάποιος πολίτης να έρθει, να μπει μέσα και να αφήσει ότι πιστεύει αυτός ότι δεν του χρειάζεται από μπάζα. Είναι ένα νεκροταφείο των παλιών κάδων του Δήμου και επίσης ένα μέρος απόθεσης ασφάλτου, ξυσμένης ασφάλτου, συν σε όλη αυτή την κατάσταση προσθέστε και τους τάφους οι οποίοι δεν έχουν σχεδιασμένα απομακρυνθεί. Παραμένουν εκεί με όλα τα ταφικά τους, μάρμαρα, χιτώνες, διάφορα πράγματα τα οποία επισκεφθήκαμε και φωτογραφίσαμε μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο, την κυρία Βασιλική Λάσκαρη. Έχετε κάποιο πλάνο για το συγκεκριμένο σημείο ή θα υπάρξει λύση? Δυστυχώς είναι, όπως το είπατε, ένα νεκροταφείο των πάντων. Είναι νεκροταφείο και των ανθρώπινων ψυχών, είναι νεκροταφείο των κάδων, των μαρμάρων, τα πάντα μπορείς να βρεις εκεί μέσα. Και γιατί έχει γίνει όμως αυτό? Δεν την έκανα, δεν το έκανα ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας μας. Ήταν μια επιλογή βέβαια του Δημάρχου, προκειμένου να γίνει στο συγκεκριμένο χώρο, επειδή έχω πάει αρκετές φορές εκεί. Άρα είναι λάθος όλος ο σχεδιασμός. Ο χώρος πρέπει να οργανωθεί, να καθαριστεί και να δοθεί προς χρήση εκεί που πρέπει. Το σχολείο που λέτε, πρέπει να είναι σχολείο. Με συγκεκριμένες προδιαγραφές και με συγκεκριμένες, θα έλεγα, ψυχολογικές απαιτήσεις. Γιατί το λέω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν το μικρό παιδί θα πάει στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο, δεν θα έχει μέσα την ψυχολογία ότι εκεί ήταν ένα νεκροταφείο? Μα είναι ορατό. Είναι ορατό. Άρα τι κάνεις? Ή αλλάζεις όλη τη φιλοσοφία με το δημοτικό σχολείο, ή απλά μένεις να κλαις τη μιζέρια σου και τη μοίρα σου. Υπάρχουν πάρα πολλές διέξοδες. Ο Δήμος έχει 1200 κίνητα. Ας πάρει μια πρωτοβουλία κάπου να φτιαχθεί. Δεν λέω εγώ όχι. Να προσφέρει προς την πολιτεία, θα έλεγα, τους ανάλογους χώρους για να δει επιτέλους να αναπτύσσεται και ένα καινούριο σχολείο. Όπως είναι το ειδικό σχολείο ή για το συγκεκριμένο που λέτε. Εγώ σας λέω ότι όλα γίνανε νομότυπα. Παρόλο που υπάρχουν καταγγελίες για τις γεωλογικές μελέτες και όλα νομότυπα. Να συμφωνήσουμε και σε αυτό. Για έλατε στη θέση όμως και στην ψυχολογία ενός παιδιού που ξέρει ότι εκεί ήταν νεκροταφείο. Με τι διάθεση θα πάει στο σχολείο να μάθει γράμματα? Αλλά και ταυτόχρονα βλέποντας από τον πάνω όροφο αυτό το αχανές το οποίο υπάρχει και την αχανή βρωμιά, θα έλεγα, που υπάρχει και με τους κάδους και βέβαια με την πίσα και με όλα αυτά το χάλι που υπάρχει. Πρέπει να μπει μια τάξη και μια καθαριότητα στην πόλη.